Νικητάκος Χρήστος, διευθυντής καταστήματος Κοτσόβολης, Τρίπολης. Σήμερα εδώ στο κοινωνικό παντοπολείο της Τρίπολης, πείτε μας ακριβώς. Σήμερα είναι η μέρα καλής πράξης για όλη την εταιρεία Κοτσόβολος, η οποία γίνεται ταυτόχρονα σε όλη την Ελλάδα και κατόπιν αυτού αποφασίσαμε να κάνουμε δύο πράξεις. Μία πράξη είναι να προσφέρουμε κάποια τρόφιμα στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπολείο σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης και άλλη πράξη που θα λάβουμε αργότερα είναι ο καθαρισμός του Άλσους Αγίου Γεωργίου. Είναι μια θελοντική πράξη της εταιρείας που γίνεται κάθε χρόνο και σήμερα γίνεται για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Και φέτος αναλάβαμε και σαν εταιρεία Κοτσόβολος στην Τρίπολη να κάνουμε πράξη αυτή την εθελοντική προσπάθεια της εταιρείας. Τι φέρατε, τρόφιμα? Φέραμε τρόφιμα, αυτά που μας ζητήθηκαν από το Δήμο ό,τι μπορούσαμε, φέραμε στους δύσκολους αυτούς καιρούς, θέλαμε να προσφέρουμε κάποια πράγματα, ας ελπίσουμε του χρόνου να μην είμαστε εδώ και ευελπιστούμε σε ό,τι καλύτερο. Κάθε τοπική κοινωνία και κάθε δημοτική αρχή είναι απάνταστα και απεριόριστα ικανοποιημένη και ευχαριστημένη όταν στις τάξεις της διαθέτει τέτοιες επιχειρήσεις και τέτοιους ανθρώπους με ευαισθησίες οι οποίες εμπράκτως τις αποδεικνύουν. Έτσι λοιπόν σήμερα θέλω να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Όμιλο Κοτσόβολο και το υποκατάστημά του εδώ στην Τρίπολη δια του προσώπου του κ. Νικητάκου για αυτήν την πράξη εθελοντισμού που αποδεικνύει εμπράκτως την αγάπη, την έννοια και την φροντίδα για τον συνάνθρωπό μας. Όπως είπε προηγουμένως στις δηλώσεις του κ. Νικητάκος, δεν θα έπρεπε ως κοινωνία να έχουμε αυτές τις δομές και ως Δήμος αυτές τις δομές, αλλά δυστυχώς με την κρίση την οποία βιώνουμε και θα βιώνουμε, πολύ φοβάμαι κύριε Νικητάκο, και του χρόνου και του παραχρόνου εδώ θα είμαστε πάλι. Θέλω πραγματικά για μια φορά να ευχαριστήσω τον Όμιλο Κοτσόβολο, να ευχαριστήσω το υποκατάστημα της Τρίπολης, τους εργαζόμενους που είναι εδώ πέρα, που παρήχαν αυτά που παρήχαν, που μόνοι τους ενδιαφέρθηκαν και ήρθαν, μας πλησίασαν το τι μπορούν να προσφέρουν και αυτοί. Και βέβαια το ευχάριστο και το παρήγορο της όλης υπόθεσης και της κρίσης που βιώνουμε είναι ότι υπάρχουν τέτοιες ευαισθητοποιήσεις, υπάρχουν τέτοιες κινήσεις και υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους, αλλά σκέφτονται και αυτούς οι οποίοι δεν έχουν δυνατότητες να έχουν τα βασικά. Για μια φορά να σας ευχαριστήσω. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Εύχομαι και στο μέλλον να έχουμε ανάλογες και αντίστοιχες δράσεις και βέβαια θα τα πούμε και μετά και την έμπρακτη κίνηση στην αγάπη προς το περιβάλλον όπου και αυτή η δράση μετά που θα πάμε στον Άγιο Γεώργιο, στο Άλσο Αγίου Γεωργίου την έχουμε εντάξει και εμείς ως Δήμος με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος και πάλι θα πάμε εκεί πέρα να αποδείξουν ο Όμιλος Κοτσόβολος την αγάπη όχι μόνο στον συνάνθρωπο αλλά και στο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Και πάμε. Εύχομαι και του χρόνου να έχουμε υγεία και να έχουμε αντίστοιχες και ανάλογες δράσεις. Βεβαίως. Και πάμε τώρα στον Άγιο Γεώργιο να καθαρίσουμε και να αγαπήσουμε το περιβάλλον. Βεβαίως.